πάντω. Πάντως αν μου επιτρέπετε, με αφορμή το ρεπορτάζ ναι. σε σχέση με τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρείτε το φαινόμενο, εκτό από το ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε τη λαϊκή ετοιμιγορία, όπω πολύ σωστά είπατε και εσεί. Φαίνεται ότι την παραγνωρίζουμε. Ε, την εκεί φαίνεται, άκρη. αλλά υπάρχει και μια κουλτούρα συνεννόηση. Δηλαδή, γίνεται και μια προσπάθεια. Και αυτό ίσω να αποτελέσει και ένα μήνυμα και για την Ελλάδα. Γιατί εμεί βιώσαμε αυτά τα δέκα χρόνια του μνημονίου το βαθύτατο διχασμό. Ναι. Στο πολιτικό σύστημα, ο οποίο προσπάθησε το πολιτικό σύστημα, ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματο, με πρωταγωνιστή τον Αλέξη, τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, να διχάσει και την κοινωνία. Μεταχειρίζοντα και προσπαθώντα να επικοινωνήσει ακόμα και εθνικά θέματα, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει πολιτικά ή κομματικά το ένα ή το άλλο κόμμα Πάτως, στη χώρα. Πάντω για εσά, κύριε Κατσαφάτη, Αυτό... και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία. Γεννάτε ένα ερώτημα, και μιλώ και για τον ψηφοφόρο σα. Mm -hmm. Κάναμε καλά που βάλαμε τα λεφτά μα στο καλάθι του Βέμπερ. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει εγώ... μια ερώτηση γιατί κοιτάξτε. από ό,τι φαίνεται τρώει ο ίδιο πόρτα για να μιλήσω σε απλή κοιτάξτε γλώσσα. Να δείτε, βλώσα. κοιτάξτε να δείτε. Εμεί μιλάμε με περόσοβα και με πολιτικέ και ο Βέμπερ ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν υπέρ του να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκη θεωρεί ότι ένα μεγάλο πρόβλημα μαζί με τα άλλα, τα δομικά προβλήματα τη ελληνική οικονομία. Μαζί, αν θέλετε, με τι ιδεοληψίε οι οποίε κυριάρχησαν στην οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση μέσω τη ακραία υπερφορολόγηση την οποία βιώσαμε όλοι. Υπάρχει όμω και ένα δομικό άλλο πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει με το ύψο των πρωτογενών πλεονασμάτων στα οποία έχει δεσμεύσει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τη χώρα για τα επόμενα Σε χρόνια. Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Βέπερ... όποιον και αν προκρίνει στη θέση του Βέμπερ, θα πάρει την ίδια θέση απέναντί ε, μα. Θα το πολεμήσουμε και θα το προσπαθήσουμε. Εγώ δεν, δεν διαθέτω μαντικέ ικανότητε για να μπορέσω να προεξοφλήσω. Επειδή Τότε είπατε γίνει... για πολιτικέ και πρόσωπα, νομίζω, νομίζω όμω ότι και ο κ. Βέμπερ ήταν ένα σκληρό πολιτικό. Αλλά κάτω από το διάλογο, κάτω από τη συζήτηση, αναδεικνύοντα το πρόβλημα, ο Κυριάκος Μουντσουτάκη τον είχε πείσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι κομβικό και σημαντικό, στη σημερινή φάση που θα περάσει η Ελλάδα μετά τι εκλογέ τη 7η Ιουλίου, να μπορεί να υπάρχει αυτό ο δημοσιονομικό χώρο που να έχει την δυνατότητα με τα ανάλογα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, τα αναπτυξιακά, να δώσει κίνητρο να πάρει μπροστά η οικονομία. Η εικόνα τα... που υπάρχει πάντως είναι ότι αυτό το έτοιμα θα το βάλετε στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι από το 2020 πάντως. Μα, είναι ξεκάθαρο, κοιτάξτε, θα το βάλουμε στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή. Το πότε θα καταφέρουμε να το ελοποιήσουμε και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε μειωμένα πρωτογενή πλεονάσματα από την επόμενη χρονιά ή από τη μεθεπόμενη χρονιά είναι ένα άλλο ζήτημα. Στο τραπέζι ναι. εμεί το έχουμε θέσει Φαντός, από την αρχή. Πάντω επιτρέψτε μου να πω ότι το ένα χρόνο μειωμένα πλεονάσματα, το δύο χρόνια μειωμένα πλεονάσματα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προφανώ. Γιατί εδώ μιλάμε για μερικά δισεκατομμύρια αφενό. Αφετέρου, και αφετέρου, θέλω να θυμίσω ότι τα πλεονάσματα μέχρι πότε είναι. Για αυτό το 3,5. Το 3,5 είναι μέχρι το 22. Είναι και το 22. Ναι. Αλλά Άρα μιλάμε να... για, επί για ένα χρόνο. Προσέχτε να δείτε. Γι' αυτό εμεί τη συζήτηση την έχουμε ανοίξει από τώρα. Τη συζήτηση την έχουμε ανοίξει πριν γίνουμε κυβέρνηση. Τη συζήτηση την έχουμε ανοίξει με σκεπτικό και με γνώμονα ότι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα βάλουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε την ανάγκη ότι για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η αποφορολόγηση που είναι απαραίτητη για τη χώρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία και να μπορέσει να υπάρξει ένα επενδυτικό κίνητρο για τη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα δημοσιονομικό χώρο. Αυτό με 3,5% πλεονάσματα δεν είναι εύκολο. Να έρθουμε λίγο στο θέμα που έχει προκύψει από την Κυριακή και δόθηκε και θυμίζει πράγματα του 2004, του 2005. Μιλάω για την ιστορία με τι πρέσπε. Πρέπει να πω ότι όλε οι αναλύσει δείχνουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ η Συγκεκριμένη συμφωνία, η συμφωνία των Πρεσπών, έκανε πάρα πολύ κακό. Καταρχήν, για την εκτίμησή σα, γιατί ξαναζεσταίνεται αυτό το Έκανε πάρα πολύ κακό η συμφωνία αυτή καθ' αυτή, που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να διαστρεβλώσει την εθνική γραμμή. Γιατί όταν πήγαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τηρεί την εθνική γραμμή. Η εθνική γραμμή βεβαίω μίλαγε για μία σύνθετη ονομασία με σαφή γεωγραφικό προδιορισμό, αλλά δεν μίλαγε ούτε για γλώσσα ούτε για εθνότητα. Δεν άφηνε ανοιχτή την κερκόπορτα του αλληλεγγυατισμού. Είναι κάτι το οποίο το υπέκρυψε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπόρεσε να το υποκρύψει απέναντι στον ελληνικό λαό. Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι έκανε ακόμα μεγαλύτερο κακό η βιασύνη. Ο τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να περάσει αυτή τη συμφωνία και στην κοινωνία και στο ελληνικό κοινοβούλιο, το παζάρι και το αλυσβερίσι το οποίο έγινε με πρόσωπα για να μπορεί να διατηρηθεί αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά και η κατακλίδα του προβλήματος νομίζω ότι είχε να κάνει με την συμπεριφορά του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα απέναντι στις αντιδράσεις τις οποίες είχε η συμφωνία αυτή από την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι θυμάστε το τι είχε πει. Εσάς σας κάνει κακό ότι θυμίζει Επιτρέψτε με πιστικό, μου να ολοκληρώσω, λιγότερο πιστικό τρόπο, να ολοκληρώσω ότι ο, καθένας... και ο καθένα... να ολοκληρώσω, ε, αν μου επιτρέπετε να... Ο καθένας έχει την άποψή του γύρω από τα πράγματα. Αλλά το να είσαι τόσο παιδοκλητικό απέναντι στην άλλη άποψη, να μην τη σέβεσαι. Ο Πρωθυπουργό τη ίδια χώρα. Θυμάστε, όλοι το είδαμε στι οθόνε τη τηλεόρασή μα, τι δηλώσει τι οποίε έκανε σε διάφορου ομολόγου του στην Ευρώπη ο Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν του είπαν ότι βλέπουμε ότι παρατηρούνται κάποιε αντιδράσει αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm. Θυμάστε τι είπε. Ε, μη δίνεται σημασία. Κάποιοι ακραίοι είναι, κάποιοι ακροδεξιοί ε, εκατοντάδες... είναι. που δεν ε, δεν, δεν μπορεί όλε αυτέ οι εκατοντάδε χιλιάδε πολιτών οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την ιστορία τη πατρίδα. Είχαν μια διαφορετική άποψη. Η ελληνικά πάντα. Ο πρωθυπουργό τη χώρα να του συμπεριφέρεται και να του απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί οδήγησαν στο να είναι η συμφωνία των Πρεσπών ένα μεγάλο λίστημα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και ένα μεγάλο θέμα για τη χώρα. Λοιπόν. Το οποίο, έχουμε, έτσι. το οποίο το κληρονομεί ο επόμενο και μενιο έχει, ή μπορεί να γίνουν κίνητρα. Είναι ξεκάθαρο ο Κυριακού ε. Μεντσουτάκη. Ο Κυριακού Μεντσουτάκη έχει πει ότι θα μεταχειριστεί κάθε εργαλείο και κάθε τρόπο να μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερε συνθήκε πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Το ένα κομμάτι είναι η μπορει να γινουν κινησεις ειναι ξεκαθαρο ο κυριακου μεντσουτακη ο κυριακου μεντσουτακη εχει πει οτι θα μεταχειριστει καθε εργαλειο και Ένωση και η είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε. Εκεί έχει πει ότι διατηρούμε το βέτο. Ε, το έχουμε μέσα στο σιρτάρι μα, είναι μέσα στη φάρετρα μα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άτομο. Ζητώντα τι, δεν ανατροπή είναι το ίδιο. συμφωνία αυτή. Ε, καλύτερη, ε, καλύτερη, αν θέλετε, καλύτερη όχι μόνο εφαρμογή, αλλά και αναπροσαρμογή κάποιων από του όρου συμφωνία. Να σα θυμίσω ότι είναι εντελώ διάτριτο το, το ότι έχει να κάνει με τα εμπορικά προϊόντα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι επιχειρηματίε, το λένε ναι. οι επιχειρηματίε και παραγωγή στη Μακεδονία. Αλλά ξέρετε κάτι. Βγάζει την Ιωσίδη και λέει και για κάποιε επιστολέ οι οποίε ε, υπήρχαν από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, το 2005, έτσι. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτές ήταν γνωστές. Γιατί είχαν δημοσιευτεί στις εφημερίδες εκείνης της εποχής. Στα από... νέα ναι, είχαν δημοσιευτεί και, και, και πέρα... μάλιστα με καυστικά σχόλια. Ήταν και ήταν γνωστέ. από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει ότι μεσολάβησε από το 2005 που υπήρχαν αυτέ οι επιστολέ μέχρι το να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, μεσολάβησε ένα βέτο. Το βέτο στο Βουκουρέστι. Οπότε, ό,τι και να έχει γράψει στι επιστολέ σου, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι γεγονό. Και γεγονό είναι ότι εκεί η χώρα μα πέτυχε μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή και είδαμε στη διακαναλική που έδωσε χθε ο Αλέξο Τσίπρα να λέει ότι αν δεν πάρετε αυτοδυναμία θα τιμωρήσετε τον κόσμο. Θα μα πάτε σε εκλογέ 15 Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Οπότε θα πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι χρειάζονται ισχυρέ κυβερνήσει για να είναι ακόμα πιο ισχυρή η Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξο Τσίπρα, ο οποίο προτρέπει τον ελληνικό λαό να μου δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, το ώστε να μην τα λοιπόρετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης έχει μιλήσει ότι ζητάει την αυτοδυναμία. Νομίζω ότι αυτά τα δέκα χρόνια τη κρίση μα δείξανε ότι για να ξεπεραστεί ακόμα πιο γρήγορα η κρίση χρειάζονται ισχυρέ κυβερνήσει. Ισχυρέ κυβερνήσει που να πάρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματό του και να κρυθούν στο τέλο τη τετραετία αν ήταν θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη όμω έχει πει σε πάρα πολλέ συνεντεύξει και συζητήσει του ότι δεν θέλουμε την αυτοδυναμία για να μοιράσουμε στο κομματικό μα κοινό τι καρέκλε τη εξουσία. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπου από άλλου πολιτικού χώρου. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει εξοκοινοβουλευτικού. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει και, και βουλευτέ. Δηλαδή θα είναι μια, πολυκομα... μια πολυσυνθετική κυβέρνηση, ναι. η οποία θα έχει άξιου και ικανού ανθρώπου, οι οποίοι να μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή την οποία να έχουν για τη χώρα. Κύριε Κατσαφάδο, είστε και υποψήφιοι εδώ στην πρώτη πειραία με τη Νέα Δημοκρατία προφανώ. Να ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά.